Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παγκόσμιο σοκ από τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που αποτυπώνονται στην Τουρκία, με τις προσπάθειες να είναι συνεχείς, με την ελπίδα να βρεθούν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα. Την ίδια ώρα και στη χώρα μας έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το πόσο καλά είμαστε προετοιμασμένοι από ένα ενδεχόμενο μεγάλο χτύπημα του εγκέλαδου. Στην εξίσωση επικαιρότητας και οικονομία. Ενώ οι αγρότες από την άλλη ξεκινούν δυναμικές κινητοποίησεις και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινώντας από το ξεπάγωμα των πληστηριασμών από τα funds, μια είδηση που ήρθε από τον Άριο Πάγο, που αναβεί το πράσινο φως για αυτή την εξέλιξη που θα βρει. 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων αντιμετωπίζουν με τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Η κατάσταση προβληματίζει και η αγωνία είναι μεγάλη, μια και ο εξοδικαστικός μηχανισμός έχει μηδαμινά ποσοστά ρυθμίσεις. Υπό την απειλή του πληστηριασμού αναμένεται να τεθούν οι ιδιοκτήτες 700.000 ακινήτων μετά την απόφαση που έλαβε χθες ο Άριος Πάγος. Με βάση πληροφορίες, με ισχυρή μάλιστα πλειοψηφία η Ολομέλεια, σε διάσκεψη και κλεισμένων των θύρων, τάχθηκε υπέρ των εκπροσώπων των funds, με αποτέλεσμα οι δεύτεροι να είναι σε θέση να προχωρούν σε πληστηριασμούς. Όπως προκύπτει, οι δικαστές αποδέχτηκαν την εισήγηση αρμόδιας εισαγγελέως και αποφάνθηκαν ότι οι διαχειριστές των funds που εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να προχωρούν σε δικαστικές πράξεις είτε να προβαίνουν σε πληστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία. Τι σημαίνει όμως αυτό για χιλιάδες δανειολήπτες εν υπόθηκων δανείων σε όλη την Ελλάδα? Σύμφωνα με γνωμοδότηση που είχε κατατεθεί στον Άριο Πάγο στα χέρια των εταιριών διαχείρισης δανείων του εξωτερικού αλλά και funds που έχουν συστήσει ελληνικές τράπεζες ως θυγατρικές, έχουν περιέλθει 700.000 ακίνητα αξίας 45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολλά από αυτά τα ενυπόθηκα ακίνητα κινδυνεύουν να βγουν στο σφυρί με ταχύτητες διαδικασίες και χωρίς ουσιαστικά να έχουν οι ιδιοκτήτες τους δυνατότητα νομικής άμυνας. Τα ενυπόθηκα αυτά ακίνητα ανήκουν σε δανειολήπτες, οι οποίοι αδυνατούν οικονομικά να καταβάλουν τις μηνιαίες δόσεις και οι δανειακές τους συμβάσεις και τα υποθηκευμένα ακίνητα έχουν πουληθεί στα funds. Το θέμα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό καθότι τα επιτόκια ολοένα και αυξάνονται μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα πολλοί δανειολήπτες να κινδυνεύουν να κοκκινήσουν. Ουσιαστικά, προστίθεται η επιβάρυνση από τις αυξήσεις επιτοκίων σε όσους πληρώνουν στεγαστικό δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο. Συνεπώς, πολλοί δανειολήπτες κινδυνεύουν να κοκκινήσουν και να απειληθούν με πληστηριασμού στην πορεία. Την ίδια στιγμή, ο εξοδικαστικός μηχανισμός φαίνεται ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές λύσεις, καθότι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις έφτασαν μόλις τις 3.323 από το σύνολο των 47.600 αιτήσεων, ήδη ποσοστό λίγο κάτω από το 7%. Γεγονός προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αλλαγές. Αυτά σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί είναι η ίδια η κατάσταση και στον αγροτικό τομέα. Εκτός ορίων έχουν περιέλθει τον τελευταίο καιρό, και όχι μόνο οι αγρότες και στη Μεσσηνία, οι οποίοι βλέπουν το καλλιεργητικό κόστος να εκτινάσεται στα ύψη και τα έσοδά τους να μειώνονται διαρκώς. Παρά το γεγονός πως τα προϊόντα καταλήγουν πολύ ακριβά στους καταναλωτές. Με αφορμή τον εορτασμό του Πολιούχου των Φιλιατρών, σήμερα πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην πόλη, ενώ έπεται ακόμα πιο δυναμική και μαζική συνέχεια σε όλο τον νομό. Βλέπουμε το εισόδημα μας να συρρυκνώνεται, τα έξοδα να ανεβαίνουν. Και να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μέλλον στη γεωργία. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον πρωτογενή τομέα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με το καλλιεργητικό κόστος να εκτινάσεται στα ύψη και τα έσοδα των παραγωγών μηδαμινά. Στο πλαίσιο αυτό, ξεχωριστή ήταν η κινητοποίηση που πραγματοποίησαν οι αγρότες των Φιλιατρών στην πόλη με αφορμή τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπος. Είμαστε η πιο ακριβή χώρα σε σχέση με την Ευρώπη σε εφόδια, σε λιπάσματα, σε καύσιμα, σε όλα. Μιλάμε τώρα για το ρεύμα για 200% αύξηση. Μιλάμε για τα εργατικά με το πρόβλημα που υπάρχει με τους εργάτες. Αυξήθηκε το κόστος. Έχουμε ρεύμα, το πυρηνό ξύλο που θέλουμε να θερμάνουμε τα θερμοκήπια, 50% απάνω. Καύσιμα πάλι 50% απάνω. Φυτοφάρμακα έχουν πάρει 50% σε σχέση με δύο χρόνια, 50% επάνω. Στα λιπάσματα τουλάχιστον 150% επάνω. Μας δόθηκε μια επιστροφή 10% στο 150% που έχουν πάρει επάνω. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν. Ή μια μείωση του ΦΠΑ, το οποίο κρατώντας βιβλία εσόδων εξόδων, εμείς το ΦΠΑ το αποδίδουμε μετά. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, ήταν ένα μέτρο το οποίο ήταν για κατανάλωση για τον κόσμο. Ο κόσμος όμως, βλέποντας τις τιμές στο ράφι, νομίζω ότι ο αγρότης παίρνει τις τιμές. Ο αγρότης από αυτή την τιμή που βλέπετε στο ράφι και βλέπει, έχει πάρει το 30%. Από τη στιγμή που συγκόμισε το προϊόν. Όχι ότι είναι τα έξοδα της καλλιέργειας, δεν βάλαμε τα έξοδα της καλλιέργειας. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, ένα κιλό ντομάτες, αν πουληθεί 1 ευρώ στη λαχαναγορά, ο παραγωγός θα πάρει 70. Το 1 ευρώ θα βγει 2,20, 2,5 στη λιανική.
Δηλαδή εμείς παίρνουμε το 30%. Η ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι περισσότερο από ποτέ απασχολεί τους παραγωγούς, οι οποίοι είναι κυριολεκτικά στα όρια τους. Η σκροκέρδεια που υπάρχει στα προϊόντα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ, στα μανάβικα, όλα αυτά δεν έχει όριο. Δεν ακουγόμαστε από την πολιτεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν θέλουν να αγγίξουν γενικά το αγροτικό ζήτημα. Και με αυτά ως δεδομένα, αξίζει να σημειωθεί πως πάρα πολλοί εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες. Χαρακτηριστικό ακόμη και το παράδειγμα στην Τριφυλία και τα Θερμοκήπια, όπου ήταν μια δυναμική προοπτική για τον πρωτογενή τομέα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι αρχίζουν να μειώνονται καλλιέργειες, να μένουν Θερμοκήπια καλλιέργητα λόγω του μεγάλου κόστου παραγωγής. Τα καρπούζα, ας πούμε, ήδη φέτος έχουμε μια μείωση πέρα των προηγούμενων χρόνων τουλάχιστον 30%. Γιατί το πρόβλημα είναι το κόστος, τεράστιο κόστος. Και έχουμε μια αύξηση του κόστους, ειδικά στα Θερμοκήπια, από το 21 τουλάχιστον 70%. Ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών εδώ είναι γύρω στα 45. Από εκεί και κάτω έχουν μείνει ελάχιστα παιδιά σε μια περιοχή η οποία είναι δυναμική, θεωρούνταν δυναμική, αλλά αυτό που έχει γίνει τώρα 3 χρόνια είναι αποτρεπτικό. Και το θέμα σταματήσουν να καλλιεργούν. Ήδη Θερμοκήπια καλλιεργούνται με καλλιέργειες χαμηλού κόστους, με φασόλια, σταμάτησαν τα αγκούρια, σταμάτησαν ντομάτες με τα προβλήματα, γιατί αυτές φτάσανε 10.000 εκατοστρέμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συνεχίσουν. Αυτό ας το καταλάβουν, θέλοντας και εμείς τελευταίοι θα πεθάνουμε που λέμε, αλλά το θέμα είναι, δεν είναι η χώρα να στηρίζεται στις εισαγωγές. Πρέπει να εξάγουμε. Άμα θέλουν να στα καταλάβουν. Το βληματισμό και αυτή την κραυγή αγωνίας από τους αγρότες θα συνεχίσουμε εμείς σε αυτό το πλαίσιο, μια και σήμερα άρχισαν να ζεσταίνονται τα τρακτέρ σε όλη τη Μεσσηνία. Είναι στην άκρη της σύνδεσής μας, στην περιοχή της Μεσσηνής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου, ο κύριος Χρήστος Θεοδωρακόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι είναι αυτό που από εδώ και πέρα έχετε αποφασίσει να πράξετε? Έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλές ημέρες, από το τρίτο δεκαήμερο του Γενάρη. Όπως έχουμε συντονιστεί πανελλαδικά με την Πανελλαδική Επιτροπή, βρισκόμαστε στον δρόμο. Κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση στην Τρίπολη με όλους τους αγρότες Πελοποννήσου. Είχαμε συνάντηση με τους παράγοντες εδώ στην Τρίπολη, με τον Περιφερειάρχη και με τους Προέδρους του ΔΑΟΚ. Μιλήσαμε για το μεγάλο πρόβλημα με το ΔΑΚΟ. Αυτό που δημιουργήθηκε, και ζητάμε να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, γιατί χάθηκε πολύ μεγάλο εισόδημα από αυτό. Είμαστε εδώ, έχουμε συγκεντρώσει κάποια μηχανήματα και τις επόμενες ημέρες μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο του Χαδρινού θα έχουμε κινητοποιήσεις. Οι κινητοποιήσεις αυτές τι ακριβώς σηματοδοτούν? Σηματοδοτούν τρακτέρ στους δρόμους, κλείσιμο δρόμων? Πώς ακριβώς το έχετε σκεφτεί? Κοιτάξτε, η πείρα τόσο καιρό δείχνει ότι με τα τρακτέρ έχουμε αποτελέσματα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και έχουμε καταλάβει εμείς οι αγρότες ότι μέσα από τους αγώνες στο δρόμο έχουμε κερδίσει. Εμείς έχουμε καλέσει, σαν Αγροτικό Σύλλογο της Μεσσήνης και του Χαδρινού, που και αύριο θα έχουμε μια γενική συνέλευση εκεί στο Χαδρινού, για να μπορέσουμε να συντονιστούμε για να κάνουμε μια μεγάλη κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες. Ναι. Τα προβλήματα τώρα, επειδή είπατε νωρίτερα για την ολοκαλλιέργεια, που είναι ένα ζήτημα από τα πολλά, πού οριοθετούνται? Μέσα στα αιτήματα που έχουμε είναι την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Και αυτό συνδυάζεται με το πρόβλημα με την ελαιοκαλλιέργεια. Άλλα προβλήματα είναι ότι πέρυσι το πετρέλαιο είχε 1 ευρώ και φέτος έχει 2. Και τις πιο πολλές φορές το πήραμε και 2,20 για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε. Τα λοιπάσματά μας έχουν ανέβει 150%. Μόνο και μόνο το κόστος παραγωγής είναι τόσο έτσι ότι δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Και έχουν προσθεθεί και οι χαμηλές τιμές, η απώλεια του εισοδήματος και οι χαμηλές τιμές στο λάδι, που ενώ ξεκίνησε σε μια καλή τιμή, φτάσαμε στο σημείο να το δίνουμε με χαμηλή τιμή. Λογικό είναι να έχουμε μεγάλη απώλεια και χάσιμο από την καλλιέργεια και από το εισόδημά μας. Άρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι μια σειρά από καλλιέργειες εγκαταλείπονται, το ακούσαμε και από την Τριφυλία, και από την άλλη πολύ δύσκολοι οι αγρότες θα συνεχίσουν τη νέα χρονιά την καλλιεργητική περίοδο. Μπορούμε να αναφέρουμε για τη σταφίδα ότι είναι ακόμα στις αποθήκες. Mm-hmm. Δεν έχουν δώσει παραγωγή τις σταφίδες ακόμα, δεν τις έχουν παραδώσει. Και τώρα τελειώνει και η προθεσμία για τη συνδεδεμένη. Είπαν θα δώσουν κάποια
κάποια παράταση, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι, η τιμή είναι εξευθελιστική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλλιεργήσει για την επόμενη χρονιά κανένας παραγωγός για τη σταφίδα. Και πάει, το εισόδημα αυτό πάει για να χαθεί. Βλέπουμε μια σειρά από παραγωγούς γύρω σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτή την πρώτη σύνδεση. Θα έχουμε και ρεπορτάζ αύριο από την απόψινή συγκέντρωση των παραγωγών, των αγροτικών συλλόγων. Ουσιαστικά είναι τα πρώτα βήματα αυτή τη κινητοποίηση. Είδαμε νωρίτερα και αυτή των φιλιατρών και τα μηνύματα που στείλανε. Πάμε εμείς στο μέτωπο των σεισμών για τα όσα επεσήμανε ο Αθανάσιος Γκανάς και τα οποία έχουν αρκετά για τα όσα θα μπορούσαν να γίνουν και στην Πελοπόννησο. Στην αναβάθμιση στη ζώνη 3 από την 2 που είναι σήμερα, ζήτησε ο γνωστός σεισμολόγος για Μεσσηνία και Λακωνία, σημειώνοντας πως είναι αναγκαίος και ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολικά κτίρια. Την ανάγκη Μεσσηνία και Ηλία να αναβαθμιστούν στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας από το 2 στο 3, επεσήμανε ο σεισμολόγος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, υπενθυμίζοντας πως στους δύο νομούς ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος για μια μεγάλη σεισμική δόνηση και πως πρέπει στο εξής να κτίζονται πιο ανθεκτικά κτίρια. Νομίζω ότι θα πρέπει ο νομός Μεσσηνίας και Ηλίας να αναβαθμιστούν στη ζώνη του κανονισμού και να πάνε από τη ζώνη 2 στη ζώνη 3. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Όπου είναι σήμερα τα Ιόνια νησιά, δηλαδή Ζάκυνθος, Κεφαλνία κλπ. Σημαίνει ότι θα χτίζονται από τώρα και το εξής πιο ανθεκτικές κατασκευές. Έχει οριμάσει, πιστεύω, ο καιρός ότι θα πρέπει αυτοί οι δύο νομοί της Πελοποννήσου να αναβαθμιστούν, να πάνε στην κατηγορία 3. Γιατί έχουμε μεγάλους σεισμούς στην περιοχή, το τόξο είναι κοντά. Μπορεί να γίνει ένας μεγάλος σεισμός όπως έγινε το 1886 στα Φιλιατρά, κοντά με μέλης, κοντά στο 7, και να υπάρχουν προβλήματα μεγάλα. Οπότε εδώ πρέπει να προλαβαίνουμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μπορούμε να αγνοούμε γεωλογικές μελέτες. Δηλαδή, πώς θα γίνει, πάμε να κάνουμε ένα έργο. Θα περάσει ένα γραμμικό έργο, θα περάσει ένας αγωγός, θα περάσει μια γέφυρα, θα περάσει. Μια χωριό θέλει να κάνει κάποια επέκταση. Δεν πρέπει να γίνουν γεωλογικές μελέτες που θα γίνει αυτή η κατασκευή. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γκανάς υπογράμμισε πως οι Δήμοι θα πρέπει να τρέξουν προς την κατεύθυνση του ελέγχου των σχολικών κτηρίων. Και επειδή υπάρχουν και εκλογές μπροστά μας, καλό είναι να οριοθετηθούν οι κύριοι Δήμαρχοι, οι υποψήφοι Δήμαρχοι, τι έχουν κάνει για αυτή την κατάσταση. Είναι ελεγμένα τα σχολεία της πόλης, του νομού, νομός Μεσσηνίας και του Αρκαδίας και Λακωνίας. Σχολιάζοντας ενδεχόμενες συνέπειες που θα υπήρχαν στην Ελλάδα με ένα αντίστοιχο χτύπημα με αυτό σε Τουρκία και Συρία, ο κύριος Γκανάς τόνισε. Όχι βέβαια, καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, θα είχαμε ζημιές πολλές, θα είχαμε νεκρούς φυσικά, δεν θα είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε τέτοια τραγωδία. Αυτό που πρέπει να γίνει με μια μεριά βέβαια είναι ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Πρέπει πάντα να προετοιμαζόμαστε. Στην Τουρκία, για όλη αυτή τη βιβλική καταστροφή που αποτυπώνεται, υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που συντελούν. Μετά από τόσους σεισμούς στην Τουρκία και τέτοιες ζημιές και τέτοια τραγωδίες, απορεί κανείς πώς ακόμα έχουν αυτά τα προβλήματα με την ποιότητα των κατασκευών. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα που έχουν σχέση με την ποιότητα, την ίδια τα υλικά που βάζουν μέσα. Είδαμε λοιπόν τα όσα σημειώθηκαν από τον κύριο Γκανά με ένα χαρακτηριστικό καμπανάκι και προς τις τοπικές αρχές. Από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας, όπως σημειώθηκε ερωτώμενος ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, έχει ολοκληρώσει τον πρωτοβάθμιο έλεγχο και τα στοιχεία για τα σχολεία και τα υπόλοιπα κτίρια έχουν αποσταλεί στην ΟΑΣΠ. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας σχετικά με τις διαδικασίες πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου στα δημοτικά κτίρια, όπου σε αυτά περιλαμβάνονται και οι σχολικές δομές. Τα δεδομένα ήδη βρίσκονται στη διάθεση του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας για να ακολουθηθούν στην συνέχεια οι απαιτούμενες ενέργειες. Ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με το ΤΕΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ολοκλήρωσε τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των δημοτικών καταστημάτων. Που σημαίνει σε αυτά τα 137 δημοτικά καταστήματα, 96 είναι σχολεία. Αυτά λοιπόν βαθμονομήθηκαν, έχουν αποσταλεί στον ΟΑΣΠ. Και περιμένουμε λοιπόν μετά να μας στείλει την έκθεση για να ξεκινήσουμε το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Θα ξεκινήσουμε το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο που χρειάζεται και όπου απαιτείται θα γίνουν και οι παρεμβάσεις. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι μέσα από το Φιλόδημος 2, όπου χρηματοδοτείται και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε την υλοποίηση αυτών των έργων. Παράλληλα, από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την επικαιροποίηση του σχεδίου εκτάκτων αναγκών. Πάμε τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό. Ξεκίνησε απόψε το 10ο Καλαματιανό Καρναβάλι, μια πρεμιέρα διαφορετική.
Φυσικά μουσική, με την παρουσίαση των πληρωμάτων, πάμε να συνδεθούμε με το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Είναι και η συνάδελφος Γεωργίνα Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα, βλέπουμε πολύ χρώμα, διασκέδαση και νομίζω ότι τα είχαμε ανάγκη όλα αυτά. Καλησπέρα, Θέμη. Είστε από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας, τρία στην πραγματικότητα, γιατί αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο θα θυμηθούμε ότι οι πρώτες εκδηλώσεις που διεκόπησαν, που αναβλήθηκαν, που ματαιώθηκαν στην πραγματικότητα ήταν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Θυμόμαστε τι είχε γίνει και στην Πάτρα και φυσικά σε όλη την Ελλάδα όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Είχαμε ανάγκη λοιπόν από αυτή την εξωστρέφεια, την διασκέδαση, τον έρθει ενός κοντά στον άλλον και απόψε ξεκινά σε γιορτινούς ρυθμούς να κινείται η πόλη της Καλαμάτας, η οποία αναμένεται να υποδεχθεί και αρκετό κόσμο τα Σαββατοκύριακα αυτές τις επόμενες 18 ημέρες μέχρι την καθαρά Δευτέρα. Οπότε θα δούμε πάρα πολλά να γίνονται, πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις. Όλος ο κόσμος, όλη η πόλη θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Εδώ λοιπόν στην πλατεία 23 Μαρτίου δόθηκε η εκκίνηση, έγινε η εκκίνηση, δόθηκε το μήνυμα από όλους για αυτές τις φετινές αποκριές που θα είναι πολύ διαφορετικές. Θα γιορτάσουμε όπως γιορτάσαμε παλιά. Είναι αρκετά τα γκρουπ, έχουν τη δυνατότητα ακόμη μέχρι τη μεγάλη παρέλαση να συστήνονται και μέσα από το site του Καλαματιανού Καρναβαλιού και από τις σελίδες στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποιος επιθυμεί να φτιάξει το δικό του γκρουπ. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος για τα δεδομένα του κρύου, να σου πω, γιατί είναι τσουπτερό το κρύο. Και είναι σε εξέλιξη και μια μοναδική συναυλία και ακούσατε και κάποια τραγούδια. Είναι ξεχωριστές στιγμές μετά από πάρα πολύ καιρό. Εγώ βλέπω και πλάνα, μας στείλατε νωρίτερα από την παρουσίαση των γκρουπ. Βλέπουμε και ήδη και την όμορφη σκηνή πίσω. Βλέπουμε και αρκετό κόσμο να βρίσκεται γύρω σου και μασκαρεμένους και πολίτες που θέλουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έτσι να δώσουν το δικό τους χρώμα σε αυτήν την ξεχωριστή περίοδο των εορτών. Κόσμος που θέλει να βγει, να διασκεδάσει, να χορέψει, να περάσει όμορφα και το έχει ανάγκη μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στις οποίες βρισκόμαστε και νομίζω ότι είναι μια πρεμιέρα ξεχωριστή και για το 10ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Όμορφες, έτσι βλέπουμε, στολές και πάρα πολλά άλλα τα οποία και στην συνέχεια θα δούμε να αρθρώνται μέσα σε αυτή την πορεία, θα λέει κανείς. Βλέπετε και τον κόσμο, τα νέα παιδιά, πάντα στις ζωντανές συνδέσεις γίνονται αυτά, όπου έρχονται για την κόκορα βλέπω πίσω σου. Πολύ ωραία. Θέλει να μιλήσει, μου το λέει από πριν. Είναι ο αγαπημένος μας Δίνος, να πει μια κουβέντα. Γεια σου Δίνο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλές απόκριες, καλό Καλαματιανό Καρναβάλι. Καλά να περάσουμε, καλή διασκέδαση στην Καλαμάτα. Μη μας φάει, έτσι, μη μας φάει ο κόκορας. Είμαι ο καλύτερος κόκορας. Χρόνια πολλά. Αυτά λοιπόν από τον Τίνο που είναι μασκό του καρναβαλιού. Του είχα υποσχεθεί ότι θα μιλήσει. Είδατε ότι ήρθε να πει δύο κουβέντες και τις ευχές του για μια γιορτινή περίοδο διαφορετική που ξεκινά και που όπως πολύ σωστά είπε Στέμη, η πόλη το είχε ανάγκη. Οι Καλαματιανοί έχουν ανάγκη. Όλοι με τα δεδομένα και τις κρίσεις και όσα συμβαίνουν έχουμε ανάγκη για κάποιες στιγμές ξεχωριστές, χαλάρωσης και διασκέδασης. Ευχαριστήσουμε την Γεωργία Αναγνωστοπούλου και τους συναδέλφους που ήταν σε αυτή τη σύνδεση. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα η σημερινή και με την καθιερωμένη επισημότητα και λαμπρότητα, τα φιλιατρά τίμησαν όπως κάθε χρόνο τον πολύχο τους Άγιο Χαράλαμπο με πολυαρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία στον Φερόνιμο Ιερό Ναό και την Λιτανία της Θαυματουργίας του Εικόνα στους δρόμους της πόλης. Έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας, φέτος ο εορτασμός ήταν λαμπρός και με τη συμμετοχή των πιστών. Αγίου Χαραλάμπους, του Μικρασιάτη ιερέα που έζησε από το 89 έως το 202 μετά Χριστόν, τιμά η Εκκλησία. Στον Άγιο, που είναι και πολιούχος των φιλιατρών, αποδίδεται το προσωνύμιο ιερομάρτυρας. Μουσική
το 198 μετά Χριστόν, ο Άγιος Χαράλαμπος συνελήφθη από τον έπαρχο της Μαγνησίας Λουκιανό κατά την περίοδο του διωγμού των χριστιανών, βασανίστηκε σκληρά και αποκεφαλίστηκε σε ηλικία 113 ετών. Φερόνιμο, ο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου στα Φιλιατρά τελέστη πανηγυρική πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Τμήματα της Κάρας του Αγίου Χαραλάμπους φυλάσσονται στον Φερόνιμο Ναό των Θεσπιών Βιωτίας, καθώς και στη Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, με χαρακτηριστικές τις επισημάνσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεοκλήτου. Σε ένα μοναστήρι του Αγίου Μετεώρων, γυναικείο του Αγίου Στεφάνου, όπου απαριθμεί 35 μοναχές, εκεί με αυτοκρατορικό δώρο και συγκύριο υπάρχει παλαιόθεν και φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Χαραλάμπους. Είναι τόσα δε τα θαύματα του Αγίου που τελούνται στην μονή αυτή καθημερινώς, που από πλέον δεν μπορούμε να τα γράψουμε. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι σώθηκαν από βέβαιο θάνατο, από κορονοϊό, από πανόλι, από οποιαδήποτε άλλη λιμική νόσο, και έρχονται και ευχαριστούν τον Άγιο. Μετά το πέρας της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, στη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους λιτανεύτηκε στους δρόμους της πόλης. Η πανηγυρική θεία λειτουργία που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση Best, ενώ διατίθεται και στο Best Hybrid 1, ήταν μια ευγενική χορηγία της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας, ενώ συνέδραμαν και επαγγελματίες της περιοχής και συγκεκριμένα ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, ο Βασίλης Αθανασόπουλος, ο Άκης Κατρίτσης, ο Αγγελής Κοροβίλας, ο Αλκής Ξίγκας, ο Παναγιώτης Τσαφαράς και ο Αθανάσιος Ψηλόπουλος. Και να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για την περιοχή των Φιλιατρών. Όπως ακούσατε και εσείς, μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά τη συγκεκριμένη μετάδοση που έγινε σήμερα το πρωί από την τηλεόραση Best και μέσα από την υβριδική μας συχνότητα στο Best Hybrid. Είναι όλες αυτές οι μεταδόσεις. Πάμε στο αυτοδιοικητικό σκηνικό. Μαζί μας η Δέσποινα Λιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζεσταίνεται το θερμόμετρο. Ανακατεύεται η τράπουλα. Έτσι θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Και να πούμε έτσι τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε μία προσχώρηση του Παναγιώτη Δρούμπαλη στο Δήμο Ιχαλίας. Έτσι, να ξεκινήσουμε με το Δήμο Ιχαλίας. Του Παναγιώτη Δρούμπαλη στην παράταξη Αναγέννηση Άνω Μεσσηνίας που έχει επικεφαλίσει το Γιάννη Αδαμόπουλο. Πρόκειται για ένα δημοτικό σύμβουλο που έχει μια εμπειρία 9 ετών στα αυτοδιοικητικά. Συνεπώς υπάρχει έτσι και μια δυναμική, θα λέγαμε, που προσθέτει έτσι στην παράταξη του κ. Αδαμόπουλου. Να πούμε ότι προηγούμενες ημέρες και η Δήμαρχος, η κυρία Γεωργακοπούλου, ανακοίνωσε ότι στο συνδυασμό της προσχωρεί το Γιώργος Μέρμικας, ο οποίος είναι από την παράταξη της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας του Γιάννη Παπαδόπουλου. Μετακινήσεις, από ό,τι φαίνεται, ναι, θα είναι κούρσα για πολύ πιο λίγους, ναι, αυτή τη φορά η υπόθεση του Δήμου Ιχαλίας, με συγκεκριμένα να είναι τα πρόσωπα, λίγο πολύ. Τα ακούμε αυτά τα πρόσωπα, είναι ο κύριος Αδαμόπουλος και η κυρία Γεωργακοπούλου, που αναμένεται να διεκδικήσουν το Δήμο. Φυσικά με την συμμετοχή και του Κομμουνιστικού Κόμματος, του υποψηφίου που θα στηρίζει τα Κομμουνιστικά. Είναι σταθερό έτσι, το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτή την κατεύθυνση. Στο Δήμο Μεσσήνης να πάμε. Εδώ έχουμε μια σημαντική προσθήκη. Πρόκειται για τον Ανδρέα Τράκα, ο οποίος ήταν υποψήφιος με τον συνδυασμό του Γιώργου Τσόνη.
Βλέπουμε μια έτσι δυναμική στο Δήμο Μεσίνης από την πλευρά της παράταξης του νυν Δημάρχου, του Γιώργου Αθανασόπουλου, και βέβαια οι προσχωρήσεις αυτές δίνουν έτσι, θα λέγαμε, Θέμη, και κάτι επιπλέον στην κάθε παράταξη. Κοιτάξτε, ο Γιώργος Αθανασόπουλος ήταν ο αυτοδιοικητικός εκείνος ο οποίος βγήκε από την πρώτη Κυριακή. Ναι. Το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Και έχει καταφέρει μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη των ισορροπιών, που θα έλεγε κανείς, να προσθέτει δυνάμεις, να προσθέτει πρόσωπα. Πρωταγωνιστικό στέλεχος ο κ. Τράκας στην προηγούμενη δημοτική αρχή και στην παρουσία των στελεχών που είχαν εκλεγεί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτός ο σχετισμός θα πορευτεί, με ποιον σχετισμό θα πορευτεί ο κ. Αθανασόπουλος, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή μένει σχεδόν απολύτως κυρίαρχος ενός αυτοδιοικητικού σχετικού στην περιοχή της Μεσίνης, τη στιγμή που η παράταξη του κ. Τσερπέ, που έχει απομείνει mm-hmm. τη μείζωνος μειοψηφίας, ψάχνεται ακόμα για το τι θα ακόμα, κάνει. Δεν έχει καταλήξει. Ο κ. Τσόνης έχει δηλώσει την πρόθεσή του για την υποψηφιότητα, έχει καταθέσει μάλιστα και τη δική του πρόταση. Mm-hmm. Μέχρι να δούμε πώς όλα αυτά θα παρουσιάσει, βέβαια, ακόμα. Γι' αυτό και λέμε ότι φαίνεται πρωταγωνιστής μέσα σε αυτό το αυτοδιοικητικό σκηνικό ο Γιώργος Αθανασόπουλος, ξεκάθαρα μέχρι τώρα με τις κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Έτσι ακριβώς είναι. Βλέπουμε μια δυναμική της παράταξης του νη Δημάρχου. Η κάθε προσθήκη είναι σημαντική, αυτό να το πούμε. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι παραμένει με τις ίδιες δυνάμεις. Να. Δεν φεύγουν οι δυνάμεις αυτές που έχει, που είναι σημαντικό. Αξιοποίησε μια σειρά από στελέχη σε διάφορες θέσεις. Και μέχρι να δούμε και ποια θα είναι η συνέχεια. Δέσποινα, να σας ευχαριστήσουμε. Τώρα, επιστρέφουμε στα Φιλιατρά, που είπαμε, τιμούν τον Πολύχο, το Άγιο Χαράλαμπο. Στην περιοχή, με επιτυχία, διοργανώνεται και το παραδοσιακό εμπορικό πανηγύρι. Είναι πολύ φτηνά τα προϊόντα και θα είναι πολύ καλά για τους καταναλωτές να πάρουν προϊόντα πολύ φτηνά. Είναι ένα κάλεσμα ξεχωριστό από τους μικροπολιτές που εκθέτουν τα προϊόντα τους μέχρι και την Κυριακή στα Φιλιατρά, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολύχου Αγίου Χαραλάμπος και της εμπορικής πανήγυρης που συνοδεύει τη μεγάλη γιορτή κάθε χρόνο. Έχουν έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κονομοτηνή, από την Αθήνα, από την Κάρισο, από όλες τις περιοχές της Ιεριό και επίσης και από την Καλαμάτα και από όλη την περιχώρια της Ελλάδος. Το πανηγύρι φέτος αρκετά μεγάλο, ωστόσο τα προβλήματα των μικροπολιτών δεν λείπουν στο φόντο της κρίσης και των ανατιμήσεων παντού. Άλλωστε, προηγήθηκαν και δύο πολύ δύσκολα χρόνια με την πανδημία. Στην πανδημιακή κατάσταση εδώ και δύο χρόνια ήμασταν άνεργοι και είναι μια περίοδο πολύ δύσκολη και δυστυχώς οι μικροπολιτές έχουν εξαντληθεί, διότι στα δύο χρόνια που δεν είχαμε δουλειά βρήκαν άλλες δουλειές και είναι δύσκολο να βρουν πάλι να βιοπορήσουν αυτό το επάγγελμα. Πάμε στην οικονομία ξανά. Στα σκαριά βρίσκεται συνολική ρύθμιση χρεών για 36 ή 72 έντοκες δόσεις με στόχο να ξεκινήσει από το Μάρτιο αυτή. Σύμφωνα με δημοσίευμα, η ρύθμιση αφορά οφειλές εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους. Έκτακτη ρύθμιση οφειλών για να καλύψει έκτακτες δυσκολίες και ανάγκες που έχουν ανακύψει λόγω της ακρίβειας σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο. Η ρύθμιση Σκούπα θα προσφέρει πάρα πολλές δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν αρχίσει να σωρεύονται ξανά σε εφορία, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία. Και με αυτή τη ρύθμιση θα υπάρξουν πάλι αδιέξοδα. Είναι τέτοια ζημιά που έχει γίνει, γιατί προϋπήρχε η μνημονιακή διάσταση, ήρθε η περίοδος της καραντίνας και μετά έρθει η ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά είναι απανωτά σκληρά χτυπήματα στην οικονομία, στην αγορά, στο διαθέσιμο εισόδημα που έχει ο καθένας και χρειάζονται πολύ γενναία μέτρα. Νομίζω ακόμα και αυτό το μέτρο θα χρειαστεί πάλι αναθεώρηση στην πορεία. Οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, οι τελικές αποφάσεις όμως αναμένονται τέλη Φεβρουαρίου. Όπως όλα δείχνουν, οι οφειλές της τριετίας 2020-2022 θα πάρουν τράτο για επιπλέον 6 ή και παραπάνω χρόνια με ορίζοντα εξόφληση το 2029 ή και αργότερα. Είναι στην κατεύθυνση αυτό που έχουμε ζητήσει, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγες. Εμείς θα ξαναφάρουμε πάλι την πρότασή μας, γιατί είναι πάντα επίκαιρη, ότι πρέπει να γίνει οριζόντια ρύθμιση και σε τράπεζες και σε ασφαλιστικά ταμεία και σε όλα, για να μπορέσει επιτέλους η αγορά, ύστερα από το 2010 και μετά, να πάρει ένα ξεκίνημα. Το σχέδιο προβλέπει και πάνω από 70 ή 80 δόσεις σε εφορία, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος είναι το νέο πρόγραμμα δόσεων να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο. Θα αφορά νέα χρέη, όχι όμως όσα έχουν δημιουργηθεί μέσα στο 2023, τα οποία
θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς ή να έχουν μπει σε πάγια ρύθμιση με 24 ή έως 48 δόσεις. Σίγουρα θα είναι μια ανακούφιση, 72 δόσεις θα δώσουν, ειδικά στον ΕΦΚΑ που το ανώτατο όριο είναι οι 48 δόσεις μετά από άπειρες πιέσεις. Όμως θεωρούμε ότι και αυτές είναι λίγες. Ένα νούμερο γύρω στις 120 δόσεις, αυτό ήταν που θα δώσει μια δυναμική στην αγορά και στο εμπόριο και θα υπάρξει και λίγο διαθέσιμο εισόδημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, τα 2 χρόνια της υγειονομικής και τώρα η ενεργειακή κρίση, δεν υπάρχει διαθέσιμο ούτε στα νοικοκυριά αλλά ούτε και στις επιχειρήσεις. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχει ξεκινήσει μια σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και έχει πάρα πολλά για τους πάσχοντες από ζακαρόδι διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και τους φροντιστές στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Ζακαρόδι Διαβήτη, τον κύριο Χρήστο Δραμίλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Βρίσκεστε στην Πελοπόννησο, βρίσκεστε στην Καλαμάτα και ξεκινάει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο τι ακριβώς περιλαμβάνει? Σήμερα είναι η αρχή του προγράμματος αυτού του εκπαιδευτικού. Περιλαμβάνει την εκπαίδευση των ανθρώπων με ζαχαρόδι διαβήτη. Ξεκινάμε από τις διημερίδες, τις οποίες υλοποιούμε αρχής γενομένης από την πόλη της Καλαμάτας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Σπάρτη και στις 3 και 4 Μαρτίου στην Τρίπολη. Είναι το πρώτο μέρος αυτού του προγράμματος, οι διημερίδες ενημέρωσης, πρόληψης και γρήγορησης του κοινού. Και στη συνέχεια θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων με ζαχαρόδι διαβήτη και στόχος είναι να εκπαιδευτούν στο να αποφεύγουμε τις επιπλοκές. Για το 2021 παγκοσμίως 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από ζαχαρόδι διαβήτη. Οπότε και επικαλούμε το θέμα του θανάτου για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της ανάγκης αυτού του προγράμματος. Αν θα δει κάποιος το πόσοι πάσχουν, φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλος πληθυσμός. Και εκτείνεται, να το πω έτσι, όσο περνούν και τα χρόνια και όσο είναι ο τρόπος ζωής. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία για το Ζαχαρόδι Διαβήτη, για το 2021 435 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως νοσούν από ζαχαρόδι διαβήτη και για το 2022, έχοντας δεδομένα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, 1.130.505 πάσχοντες είναι οι πάσχοντες από ζαχαρόδι διαβήτη στην Ελλάδα. Συγκλονιστικός ο αριθμός, υπό την έννοια ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, έτσι, ή τουλάχιστον κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Κοιτάξτε, αντιμετωπίσαμε 2,5 χρόνια την πανδημία, τον COVID-19. Η σύγχρονη πανδημία στους ιατρικούς κύκλους και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι ο ζαχαρόδις διαβήτης. Απασχολεί μια τεράστια μερίδα του ανθρώπινου πληθυσμού. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, πρέπει να εκπαιδευτούμε για τον ζαχαρό διαβήτη, γιατί κανένας δεν γεννήθηκε να γνωρίζει τι είναι ο διαβήτης. Όμως αποκτούμε διαβήτη, είτε διαβήτη που 2 κληρονομικά, είτε διαβήτη που 1 ως μια αυτοάνωση κατάσταση, η οποία δεν μπορεί δυστυχώς να σταματήσει η έναρξή της και θα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, ακόμη και αν δεν έχουμε περιστατικό στην οικογένεια. Υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει στο βαθμό που θα θέλατε να το πω έτσι, κινητοποίηση από την πλευρά των πολιτών, θα πω στη συνέχεια για το κράτος. Όσον αφορά το θέμα της κινητοποίησης των πολιτών, οι πολίτες ενδιαφέρονται δυστυχώς στη χώρα μας όταν θα έρθει το πρόβλημα στο δικό τους οικογενειακό περιβάλλον. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Εάν είχαν ενδιαφερθεί νωρίτερα, θα μπορούσαν να είχαν προλάβει καταστάσεις? Είναι ένα ερώτημα, νομίζω, σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό ερώτημα, διότι ο κύριος παράγοντας εμφάνισης του ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, που αφορά και το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παγκοσμίως, είναι η παχυσαρκία. Κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει την πρωτιά στην πανευρωπαϊκά στην παιδική παχυσαρκία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε περιστατικά ζαχαρόδους διαβήτη τύπου 2 σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Κάτι το οποίο είναι τραγικό. Και η χώρα μας δεν απέχει από αυτό, γιατί όπως σας είπα, έχουμε την πρωτιά στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία. Και αυτό, αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε και να έχουμε την πληροφορία νωρίτερα, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε πολλά κακά αποτελέσματα. Να είχαμε προβλέψει, να είχαμε μάθει. Και προφανώς εδώ χρειάζονται μια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να αρχίσουν να αξιολογούνται. Θα το έλεγα να αξιολογούνται και από την πλευρά του κράτους. Και εδώ είναι το ερώτημα, το πόσο το κράτος είναι τελικά κοντά? Κοιτάξτε, το κράτος με τις δυνάμεις που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η Ελλάδα, και με τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται αυτή η δυναμική, ας το πούμε, μέσω των περιφερειών μπορεί να δοθεί αυτή η δυνατότητα και να μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα σοβαρό σε σχέση με την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Γιατί εμείς στην ουσία αυτό παρέχουμε. Παρέχουμε μια δημόσια υγεία, εκπαίδευση μέσα αυτών των προγραμμάτων, και όταν οι περιφέρειες είναι κοντά μας, στις
προσπάθειες που καταβάλουμε, μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Έτσι και στην περιφέρεια Πελοποννήσου κατατέθηκε η πρόταση. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ την περιφέρεια και ειδικά τον Περιφερειάρχη για την υλοποίηση, την αντίληψη αυτής της ανάγκης και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούσουν οι άνθρωποι, να έρθουν αύριο κοντά μας στο Πνευματικό Κέντρο στην Καλαμάτα. Είτε μας και τις ώρες. Από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Είναι η αυριανή ημέρα. Σήμερα μόλις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Και αύριο συνεχίζουμε με τη δεύτερη μέρα της εκπαίδευσης. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι σημαντικός. Οι νέες τεχνολογίες τώρα τι ρόλο παίζουν? Οι νέες τεχνολογίες είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχόλησε τη χώρα ιδιαίτερα το καλοκαίρι και ειδικά όταν το κομμάτι των ανθρώπων με ζαχαροδιαβήτη. Αντιμετωπίσαμε κάποια ζητήματα σχέση με τα ζητήματα αποζημίωσης των προϊόντων αυτών. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι με την τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας και με το παράρτημα που αφορά τα άτομα με ζαχαροδιαβήτη σε σχέση με τον κανονισμό παροχών υγείας, πλέον πλήρως όλοι οι άνθρωποι με διαβήτη έχουν ανοιχτές πύλες στο να λάβουν τη νέα τεχνολογία. Αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία και οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι είναι πολλοί και το μεγάλο πρόβλημα είναι το οικονομικό της αποζημίωσης. Οπότε λίγο υπομονή ακόμα. Είμαστε σε μια συντονισμένη κίνηση με τον ΕΟΠΗ στο να μπορέσουμε να εντάξουμε τους ανθρώπους με ζαχαροδιαβήτη τύπου 2 στις νέες τεχνολογίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το κάλεσμα γίνεται για αύριο, όπως είπαμε, στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, 10 με 2. 10 με 2 αναμένουμε όλους τους ανθρώπους εκεί, ανεξάρτητα αν πάσχουν ή όχι από ζαχαροδιαβήτη. Σας ευχαριστώ. Πάμε να περάσουμε σε κάτι άλλο. Από τη μία ανησυχία στην άλλη, γιατί έχουμε την ανησυχία των ποσοστών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και αποπλάνησης, εκφοβισμού και υπερβολικής ενασχόλησης. Όλα αυτά συμβαίνουν σε τι? Σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα που έγινε, γονείς και εκπαιδευτικοί αδυνατούν να βάλουν όρια με τα παιδιά από την πλευρά τους να είναι χαμένα στον κόσμο του διαδικτύου. Χαμένα και απροστάτευτα στους κινδύνους του διαδικτύου είναι τα παιδιά στην Ελλάδα. Πρόσφατη έρευνα σε περίπου 4.500 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναδεικνύει τα ανησυχητικά ποσοστά διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης ή αποπλάνησης, διαδικτυακού εκφοβισμού και της υπερβολικής ενασχόλησης. Αυτό που δημιουργεί προβλήματα εθισμού είναι το gaming. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πλέον ασχολούνται με το gaming στο διαδίκτυο και τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει και τα βλέπουμε στην καθημερινότητά τους. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται ότι 1 στα 2 παιδιά αντιμετωπίζει πρόβλημα κάποιου βαθμού υπερβολικής ενασχόλησης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και μιλάμε για μικρά παιδιά δημοτικού. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει προκύψει από την έρευνα και το οποίο θεωρούμε πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις που απορρέουν από τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές τους, όπως είναι η διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση, αποκλάνηση ή κακοποίηση, η υπερβολική ενασχόληση και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Με μείζον ζήτημα την υπερχρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2022 έως και τον Ιανουάριο του 2023 με τη μορφή ανώνυμου online ερωτηματολογίου σε περίπου 4.500 νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές γυμνασίου και λυκείου από όλη τη χώρα. Το 9% των εκπαιδευτικών έχει αντιληφθεί ότι κάποιος μαθητής ή κάποια μαθήτρια έχει πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης αποπλάνησης. Το 6% ότι κάποιος μαθητής ή μαθήτρια έχει πέσει θύμα διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης, δηλαδή ότι απεικονίζεται σε εικόνες ή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Το 43% ότι κάποιος μαθητής ή μαθήτρια συνομιλεί με αγνώστους στο διαδίκτυο. Και το 26% έχει αντιληφθεί περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισμού εντός του σχολείου. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας έχει προβληματίσει πολύ είναι η υπερβολική ενασχόληση. Mm-hmm. Καθώς το 65% των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 47% της πρωτοβάθμιας έχει εντοπίσει μαθητή-μαθήτρια που αντιμετωπίζει πρόβλημα κάποιου βαθμού. Οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές, ενώ οι γονείς βλέπουν το διαδίκτυο σαν κάτι ξένο και έτσι δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που εγκυμονεί. Η πλειονότητα αυτών αδυνατεί να βάλει όρια ως προς τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και των ταμπλετών και κατ' επέκταση του ίντερνετ. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη από τις αρχές του Φεβρουαρίου οι διαδικασίες που σχετίζονται για την καταβολή και στους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ του λεγόμενου στεγαστικού επιδόματος. Η κυβέρνηση προχώρησε στην αύξηση του ετήσιου αυτού επιδόματος που για χιλιάδες φοιτητές αποτελεί ανάγχωμα κατά της οικονομικής κρίσης.
αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ για τους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ της χώρας και τον διπλασιασμό των 1.000 ευρώ σε 2.000 σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλο σπουδαστή, προβλέπει η τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Έως και την 3η 14 Φεβρουαρίου μπορούν οι σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τύχουν του ευεργετήματος του στεγαστικού επιδόματος. Μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα η οποία έχει ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο stegastiko.minedu.gov.gr και εκεί να υποβάλουν αίτησή τους. Βασική προϋπόθεση είναι οι σπουδαστές να είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των ΙΕΚ και κάτοχοι ΆΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ. Τα κριτήρια είναι πολύ μεγάλα, δηλαδή το οικογενειακό εισόδημα είναι στις 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, αρκεί βέβαια να υπάρχει για τον κάθε σπουδαστή ή κάθε σπουδάστρια ενεργή μίσθωση πάνω από 6 μήνες. Και μιλάμε για τη χρονιά 2021-2022. Θα πρέπει να έχουμε ενεργή μίσθωση πάνω από 6 μήνες μέχρι 30 έκτου 2022 και το ποσό είναι 1.500 ευρώ. Και αν υπάρχει και συγκατοίκηση, δηλαδή αν δύο σπουδαστές ή δύο σπουδάστριες μείνουν μαζί σε κάποιο μισθωμένο, μια μισθωμένη οικία, τότε το ποσό αυτό προσαυξάνει κατά 500 ευρώ, φτάνει στις 2.000. Ένα σημαντικό ποσό, το οποίο έρχεται με τον τρόπο αυτό να αλαφρύνουμε τα οικογενειακά έτσι βάρη, αλλά και τον οικογενειακό προϋπολογισμό και προγραμματισμό, προκειμένου οι σπουδαστές να μπορούν να φοιτήσουν σε μια ειδικότητα που επιθυμούν. Οι διαδικασίες για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των δημοσίων ΙΕΚ έχουν μπει ήδη στην τελική τους ευθεία, καθώς απομένουν μόλις λίγα 24 ώρα για την λήξη της σχετικής προθεσμίας. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Τρίπολης. Υπηρετούμε την καθημερινότητά σας. Η ΔΕΙΑΤ είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης του Δήμου Τρίπολης. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για τον έλεγχο και τη χλωρίωση του νερού. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Εξειδικευμένα οχήματα. 24 ώρες στη διάθεσή σας. 2710-223-223. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Τρίπολης. Αγροεφόδια Τρουπής. Σε έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων καλύπτουμε τις καλλιεργητικές σας ανάγκες. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, αδευτικά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα, πατατόσποροι, μελισσοκομικά και οτιδήποτε χρειάζεται ο παραγωγός. Στα φυτωρία μας θα βρείτε παράλληλα τις καλύτερες προτάσεις για καρποφόρα, καλοπιστικά φυτά και εναλλακτικές καλλιέργειες. Άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδικευμένες συμβουλές. Αγροεφόδια Τρουπής. Πάντα δίπλα στον παραγωγό. Πάμε τώρα στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, ο Μίνας Αρτόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Να ξεκινήσουμε λίγο με την έκπληξη που ήρθε, την είχαμε προαναγγείλει, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ο γιος του αείμνηστου Ροβέρτου Σπυρόπουλου. Ναι, είναι μια έκπληξη για τον πολύ κόσμο, γιατί είναι αλήθεια ότι και στα πολιτικά αλλά και στα δημοσιογραφικά γραφεία αυτή η πληροφορία υπήρχε εδώ και καιρό και ουσιαστικά την είχαμε περιγράψει μέσα από προηγούμενα δελτία μας και είχε γίνει και πιο σαφές αυτό το οποίο συνέβη σήμερα πριν λίγες μέρες όταν φιλοξένησα τον κύριο Σπυρόπουλο στην Δημοτική Ραδιοφωνία και εκεί είχε πει την φράση ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η καλύτερη κυβέρνηση μετά τα μνημόνια, δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή του να συνεργαστεί με το συγκεκριμένο κόμμα. Το γεγονός βέβαια ότι ο κύριος Σπυρόπουλος μέχρι πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα ακουγόταν ως
σίγουρος για το βουλευτικό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία και ήταν ένας εκ των υποψηφίων για να μπει στο ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, δημιούργησε, όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις αυτή η ξαφνική, για πολλούς, μεταπίδηση από το ένα κόμμα στο άλλο. Και μάλιστα αυτές οι αντιδράσεις καταγράφονται και στα σχόλια που υπάρχουν στις διάφορες ιστοσελίδες, αλλά και στα social media, ακόμα και στον λογαριασμό του κυρίου Σπυρόπουλου, όπου επωνύμως πάρα πολλής κόσμος εκφράζει, για να το πω κομψά, τη δυσαρέσκειά του, την αντίθεσή του, την αντίδρασή του με την επιλογή που έκανε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο κουβαλάει ένα πολύ βαρύ όνομα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Ροβέρτο Σπυρόπουλος ήταν επί σειρά ετών βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας. Διετέλεσε και κυβερνητικό στέλεχος σε κρίσιμα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Εργασίας. Και σίγουρα το γεγονός ότι ο γιος του πλέον είναι στέλεχος, είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και βέβαια στη Νέα Δημοκρατία, όπου κάποιοι δεν βλέπουν με καλό μάτι αυτό το άνοιγμα προς το είναι ένα ζήτημα, θα σου πω, που έχει γενικά πάρει διαστάσεις συζήτηση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, μια και ο κύριος Σπυρόπουλος είναι η δεύτερη προσθήκη από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώνεται σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ακολουθήσει νωρίτερα μία ακόμη σε άλλη περιφέρεια, και αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι γίνεται μια συζήτηση μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας για το πού τελικά πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία και κατά πόσο Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια το άνοιγμα αυτό έχει μια στόχευση προς το κέντρο, ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν όμως άλλοι πυλώνες, είναι η επιλογή αυτή που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς το χώρο του κέντρου. Υπάρχουν άλλοι πυλώνες που μένουν, να το πω έτσι, εκτός του χώρου της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ισορροπίας, ιδιαίτερα για την περιφέρεια Πελοποννήσου, που ξέρουμε ποια είναι η δυναμική των κομμάτων. Και μετά και από αυτήν την εξέλιξη δημιουργούνται πλέον επιπρόσθετα ζητήματα, τόσο για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Θα σου πω, πάντως είδα ότι ο κύριος Βλάσης αγκάλιασε την ανακοίνωση αυτής της υποψηφιότητας, έτσι. Ναι. Και έχει την αξία του αυτό, διότι ήταν ο πρώτος ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση και είπε «Καλώς ήρθες, Απόστολε», και είχε ένα κείμενο που τον καλωσόριζε. Έχει αξία το γεγονός ότι στο κείμενο του κυρίου Βλάση υπάρχει λέξη «διεύρυνση», και ουσιαστικά αυτή είναι και η στόχευση, η διεύρυνση του ψηφοδελτίου, στο να δημιουργηθεί δηλαδή ένα ψηφοδέλτιο το οποίο δεν θα είναι αμιγώς νεοδημοκρατικό, αλλά θα έχει και πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους που θα μπορέσουν να φέρουν ενδεχομένως ψήφους και εκτός Νέας Δημοκρατίας. Και αντιλαμβάνεσαι, Θέμη, ότι και κεντρικά η Νέα Δημοκρατία στην προσπάθειά της βέβαια να κερδίσει τις εκλογές και να πετύχει την αυτοδυναμία σε δεύτερη φάση βέβαια, που είναι και ο βασικός της στόχος, από τη μία πλευρά ανακοινώνει τις τελευταίες μέρες στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, από την άλλη πλευρά κάνει κινήσεις προκειμένου να συσπυρώσει κόσμο από τα δεξιά της, και με την τροπολογία για το κόμμα Κασιτιάρη και με την δημόσια παρέμβαση Καρατζαφέρη και τα όσα είπε, προσπαθεί και εκεί να υπάρχει μια συσπήρωση προκειμένου να πετύχει ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Σε λίγη ώρα στην εκπομπή Διάλογοι αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και το ζήτημα αυτό μπαίνει στην ατζέντα και στην κουβέντα που έχουμε με τον κύριο Νικολακόπουλο, τον βουλευτή Ηλίας Νέας Δημοκρατίας, και τον Σταύρο Αραχοβίτη, τον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας. Πάμε λίγο όμως εμείς στα ζητήματα με τα κέντρα υγείας που τα έχουμε δει, τα έχεις αναδείξει, έχουν αναδειχθεί από την ίδια την κοινωνία, και αυτά έφεσε και ο Δησάς Κωνσταντινόπουλος σε ερώτησή του στη Βουλή. Ναι, έγινε μια επίκαιρη ερώτηση και πήγε στη Βουλή ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, για να δώσει απαντήσεις. Μια ερώτηση συνολικά
για όλα τα κέντρα υγείας της Αρκαδίας. Και ακούγοντας αυτό το δεκάλεπτο της συζήτησης, αντιλαμβάνεται κάποιος και το μέγεθος των προβλημάτων που υπάρχουν, αλλά και το μέγεθος της ανασφάλειας που ζει ένας κάτοικος στα χωριά της Αρκαδίας, που ενώ εξυπηρετείται θεωρητικώς από τα κέντρα υγείας, την ίδια ώρα υπάρχουν τόσο μεγάλες ελλείψεις, όπου πραγματικά η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη. Και το λέω αυτό διότι από τη μία πλευρά έχουμε το ζήτημα των οδηγών ασθενοφόρων, και υπόθηκε μάλιστα ότι μόνο ένα κέντρο υγείας στην Αρκαδία, το κέντρο υγείας Άστρους, μπορεί να εξυπηρετεί σε 24-ωρη βάση διακομιδές. Κανένα άλλο κέντρο υγείας δεν μπορεί να λειτουργεί με ασθενοφόρο όλο το 24ωρο, άρα εκεί χρειάζεται ενίσχυση. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και σοβαρές ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, Θέμη, ότι ένας κάτοικος των Τροπαίων ή της Κοντοβάζανας στη Γορτινία, για να κάνει μια απλή αιματολογική εξέταση, θα πρέπει να ταξιδέψει 2 ολόκληρες ώρες για να πάει και άλλες 2 για να γυρίσει, απλώς για να κάνει μια εξέταση αίματος. Πόσο μάλλον άλλες ιατρικές εξετάσεις. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα επεσήμαναν ο κ. Κωνσταντινόπουλος και ο κ. Πλεύρης. Πάω γρήγορα γιατί είναι σημαντικό και χαίρομαι, σας το λέω ειλικρινώς, που είμαστε εδώ σήμερα μετά από ένα χρόνο που έχουμε απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις, να δούμε τι έχουμε κάνει με τα κέντρα υγείας και τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι όταν γίνεται, είτε δεν ξέρω ποιος μπορεί να το χρεωθεί, αν το χρεώνουμε, αν το χρεώνομαστε εμείς, αν το χρεώνεσαστε εσείς την προσπάθεια που γίνεται για τα κέντρα υγείας, πάντως σίγουρα την απολαμβάνει ο κόσμος. Άρα τυχαία θα πω εγώ, μετά από προσπάθεια εσείς, θα πω ότι την Παρασκευή έχουμε συν 2 οδηγούς στα Τρόπαια. Έχουμε ένας επικουρικός επιπλέον στη Δημητσάνα, ένας επικουρικός στο κέντρο υγείας Άστρους. Θέλω να σας πω ότι διαφορά στα κέντρα υγείας, το μόνο που λειτουργεί σωστά είναι το κέντρο υγείας τους, που έχει 6 οδηγούς, τα άλλα έχουν 3 και το Λεωνίδιο 1. Επίσης, κύριε Υπουργέ, άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τις εφημερίες ένα κέντρο υγείας να έχει 6, τα άλλα 3. Τι σημαίνει ότι δεν έχουμε προσωπικό και πολλές μέρες μένουν χωρίς κάλυψη. Ας αρχίσω από το Λεωνίδιο. Το Λεωνίδιο είναι μια περιοχή λίγο απομακρυσμένη σε σχέση με το κέντρο, το γνωρίζετε. Εκεί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν οι εφημερίες γιατί δεν έχουμε γενικούς γιατρούς. Δεν υπάρχει παρασκευαστής, οδοντίατρος και βεβαίως θέλω να σας πω, πιστεύω το έχετε μάθει, στις βροχές μπήκαν όλα τα νερά μέσα. Δεν κάνω, σας λέω ότι πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τα ίδια συμβαίνουν στο κέντρο υγείας Δημητσάνας και Τροπαίων. Απαρχαιωμένο ακτινολογικό, δεν υπάρχει ένας ούτε μικροβιολόγος, ούτε ακτινολόγος, ούτε καν ένας παρασκευαστής. Αναφέρομαι συνοπτικά τώρα στις υγειονομικές ανάγκες των κέντρων υγείας τα οποία αναφέρατε. Συγκεκριμένα στα κέντρα υγείας Τροπαίων, Δημητσάνας, Άστρους, Λεωνοδίου και Τρίπολης έχουμε επικουρικό προσωπικό 10 νοσηλευτές, 9 διοικητικοί, 26 λοιπόν επικουρικό προσωπικό, και ειδικότερα στο κέντρο υγείας του Τροπαίων έχει ενισχυθεί από τον Αύγουστο του 20 με επικουρικό ιατρό ειδικότητας παιδιατρικής, ο οποίος υπηρετεί μέχρι σήμερα. Έχουμε το σύνολο του προσωπικού. Τώρα, στα κέντρα υγείας Τρίπολης, Δημητσάνας, Άστρους και Μεγαλόπολης διορίστηκαν 9 μόνιμοι γιατροί κλάδου ΕΣΥ. Ενώ για τη θέση την οποία αναφέρεται του οδοντιάτρου, ήδη αυτή τη στιγμή για το κέντρο υγείας Δημητσάνας βρίσκεται στο Συμβούλιο Κρίσης της 6ης ΥΠΕ για την επιλογή. Οι προκηρυγμένες θέσεις δυστυχώς του ακτινοδιαγνώστη καρδιολογίας νευρολογίας για το κέντρο υγείας Τροπαίων Τρίπολης και την παιδιατρική του κέντρου υγείας Λεωνοδίου έχουν αποβεί άκαρπες. Και αυτή τη στιγμή αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση στα κέντρα υγείας με την προκήρυξη 4 θέσεων ιατρού κλάδου ΕΣΥ, μία θέση γενικού γιατρού στη Δημητσάνα, μία θέση γενικού γιατρού στο Λεωνίδιο και μία θέση παιδιατρικής στα Τρόπαια. Αυτά λοιπόν επισημάνθηκαν σε ό,τι έχει να κάνει με την συζήτηση για τα κέντρα υγείας της Αρκαδίας. Πάμε όμως στα υπόλοιπα. Πολιτική διάσταση και με τις εξορμήσεις των κομμάτων, αλλά και με κάθε τρόπο
στην επιδίωξη να δρομολογηθούν μεγαλύτερα, θα έλεγε κανείς, η δική τους εικόνα προς την πορεία αυτή προς τις εκλογές. Νέα γραφεία στη Μεγαλόπολη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εγκαινίασε τα καινούργια του γραφεία στην Μεγαλόπολη, μια περιοχή για την οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι βιώνει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές από τη στιγμή που αποφασίστηκε να πάψουν να λειτουργούν τα εργοστάσια της ΔΕΗ και χρειάζεται η συγκεκριμένη περιοχή μια ιδιαίτερη στήριξη, κάτι που επισημάνθηκε σήμερα στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα λοιπόν έχει νέα γραφεία στην πόλη της Μεγαλόπολης. Γι' αυτό το λόγο ήρθε στην Τρίπολη ο βουλευτής Ευβοίας, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και βέβαια εκεί ήταν και ο βουλευτής Αρκαδίας του κόμματος, ο Γιώργος Παπαϊλίου. Μίλησαν για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Μίλησαν μάλιστα με πολύ σκληρά λόγια για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία χαρακτήρισαν ως συμμορία και ότι λειτουργεί με όρους καμόρα. Και καταλαβαίνεις, Θέμη, ότι η προεκλογική περίοδος θα έχει πάρα πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς. Έχει πολύ μεγάλη όξυνση και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στις εκφράσεις πλέον και στον πολιτικό λόγο. Και μένει να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό. Βέβαια, και σύν της άλλης υπήρχε διάχυτη και η αισιοδοξία, κάτι που ανέφερε και η συντονίστρια του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να είναι πρώτο στις βουλευτικές εκλογές και ότι θα αποτελέσει το βασικό κορμό σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, διότι ο βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός, να καταφέρει να πάρει την πρωτιά και από εκεί και πέρα να διαμορφωθεί μια κυβέρνηση με βασικό κόμμα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μινά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ακούσαμε τον συνάδελφο από την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτόπουλο, μας περιέγραψε όλα αυτά τα νέα που υπάρχουν από την περιοχή της Αρκαδίας και πάμε εμείς στην αθλητική σας ενημέρωση με τη συστριά του. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο Διαβολίτσι. Έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων στο Διαβολίτσι, Θέμη, μετά τη βαριά ήττα στη Γαστούνη και λόγω κάποιων ζητημάτων που έχουν προηγηθεί, η ομάδα πήρε την απόφαση να μην μεταβεί αυτή την Κυριακή στη Ρόδο. Βρίσκεται λοιπόν αντιμέτωπη και με το μείον 3 των βαθμών που θα εισπράξει η ομάδα της Ρόδου, αλλά απ' την άλλη και λόγω του τυπικού του ζητήματος που δεν μπόρεσε να στείλει εγκαίρως ένα έγγραφο. Θα είναι και άλλοι μείον 3 βαθμοί που θα έρθουν να κουτσουρέψουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της ομάδας. Είναι όμως μια σειρά ζητημάτων που ταλανίζει το Σύλλογο. Σύντομα ενδεχομένως να βγουν και προς τα έξω κάποια άλλα θέματα. Έχει όμως και την εξέλιξη που έχει να κάνει με τον προπονητή. Είχαμε την παρέτηση εχθές το βράδυ του προπονητή, ο οποίος ανέλαβε το δικό του μερίδιο ευθύνη, ο κύριος Παλαμάρας. Είπε ότι η ομάδα χρειάζεται μια αλλαγή. Επέβαλε λοιπόν την παρέτησή του στον πρόεδρο. Έγινε αποδεκτή. Η ομάδα βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση προπονητή. Να αφήσουμε λίγο το ποδοσφαίρο και να πάμε και στο βόλι. Μία πολύ σημαντική εκτός έδρας αποστολή για την ομάδα της Καλαμάτας 80, η οποία παίζει το παιχνίδι της χρονιάς με την ΑΕΚ. Αντίπαλος είναι αυτή την ομάδα, η Ένωση αυτή τη φορά. Το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βαθμολογικό. Οι ομάδες αυτές χωρίζονται κατά 3 βαθμούς. 25 βαθμούς έχει η Καλαμάτα 80, 22 η ομάδα της ΑΕΚ. Καταλαβαίνεις ότι το τρίποντο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για την πορεία. Είναι και το αίτητο, το ηθικό, το ζητούμενο να πάρει τους 3 βαθμούς, να κρατήσει την αίτητη, τον τίτλο του αίτητου και να πορευτεί για την απευθείας πια άνοδο, αλλά και ένας αντίπαλος ο οποίος έχει δείξει από την αρχή ότι είναι σοβαρός και διεκδικεί με αξιώσεις τα παιχνίδια. Μένει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η τυχερή, ποια θα είναι η νικήτρια του παιχνιδιού αυτού. Και ευελπιστούμε να είναι η καλαματιανή ομάδα για να συνεχίσει αυτή την πορεία πρωταθλητισμού. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς να περάσουμε σε αυτό το σημείο στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις,
όσα μοιράζεσαι. Όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργη της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Διάλογοι. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.